Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε και εμείς, εδώ ΠΑΟΚ 24, εδώ μέχρι και τις 9 θα τα πούμε όλα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και τα νέα του. Εδώ Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, τώρα καλύτερα, πολύ ωραία, τώρα είμαστε καλύτερα, ναι. Για την επόμενη περίπου, εντάξει όχι μια μισή ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά θα είμαστε εδώ, θα τα συζητήσουμε όλα. Είπαμε ότι αυτές οι μέρες, γενικά από τότε που είμαστε εδώ, παράπονο δεν έχω, από τότε που έχω παραλάβει εδώ τη ζώνη, κάθε μέρα σχεδόν έχει ψωμί αρκετό. Σήμερα μέχρι τώρα που μιλάμε, 8 παρά 20, τα πράγματα είναι normal, δεν έχει γίνει κάτι το φοβερό. Χθες τα λέγαμε εδώ για το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που έγινε γνωστό με τον Σταύρο Κόλκα. Έτσι, το σκεπτικό από χθες έχει γίνει γνωστό. Όσοι έχετε βρει το χρόνο να το διαβάσετε, ή τέλος πάντων όσοι έχετε διαβάσει κάποια θέματα που έχουν βγει για το σκεπτικό, κυρίως για τα πιο σημαντικά κομμάτια του, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολλά. Δηλαδή έχει πολλά στοιχεία μέσα τα οποία δεν μπορεί κανείς να καταλάβει σε τι ακριβώς αποσκοπούν. Μάλλον μπορεί να καταλάβει, αλλά δεν μπορεί να είναι νομικά τεκμηριωμένα τίποτα από όλα αυτά. Η ουσία είναι, όπως έλεγα και εγώ χθες, αφού χθες έγινε γνωστό ότι η υπόθεση πια φεύγει από τα χέρια της Επιτροπής και πηγαίνει στο πρωτομάθημο πειθαρχικό όργανο της Super League, σήμερα έγινε γνωστό ότι η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο πρωτομάθημο της Super League θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, που εκεί πια θα είναι κανονικοί δικαστές και θα προσπαθήσουν να διαλευκάνουν αυτή την υπόθεση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει την οποιαδήποτε ουσία. Νομίζω ότι δεν έχει καμία ουσία πέρα από το κομμάτι των εντυπώσεων, το οποίο όντως έχει δημιουργηθεί, αλλά όταν θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα κρίνεται δικαστικά και όχι με βάση εκτιμήσεις μελών μιας επιτροπής, που δεν ξέρουμε κιόλας, μάλλον ξέρουμε αλλά δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά τέλος πάντων ο τρόπος τον οποίο έχει φτάσει αυτές τις εκτιμήσεις είναι λίγο έτσι περίεργος. Όταν θα φτάσει λοιπόν η υπόθεση αυτή από Δευτέρα, δηλαδή θα φτάσει σε κανονικούς δικαστές, θα έχουμε πια τον τρόπο και τον χρόνο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η συγκεκριμένη επιτροπή, έτσι όπως λειτουργεί, εκτίθεται η ίδια από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Πλέον η υπόθεση έχει φύγει από εκεί. Δεν νομίζω σε έκθεση μιας απόφασης ενός κανονικού δικαστή τακτικού θα δούμε μέσα να γράφεται στο σκεπτικό για μουσουλμανάκια και για ψευτομουφτίδες και για δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα δούμε κανονικά πράγματα τα οποία είτε αποδεικνύονται είτε δεν αποδεικνύονται δικαστικά, νομικά. Δεν θα δούμε εκτιμήσεις, δεν θα δούμε τέλος πάντων τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σκέφτεται ένας δικαστής. Τα μέλη της Επιτροπής έχουμε καταλάβει πως σκέφτονται, το έχουν κάνει και ήδη γνωστό, είναι η αλήθεια, μέσω δηλώσεων τους, μέσω απαντήσεων που δίνουν στα προσωπικά τους social media ένα συγκεκριμένο μέλος. Πραγματικά το όλο θέμα, νομίζω ότι πρέπει να φύγει πια η κουβέντα από τη συγκεκριμένη επιτροπή όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δεν πρέπει να φύγει το θέμα γενικά από την επιτροπή. Η επιτροπή πρέπει, αν γίνει αυτό που είναι να γίνει, θα πρέπει πραγματικά να μην αφαιθεί στην τύχη της από τον ΠΑΟΚ και γενικότερα να αποδειχθεί και νομικά παύλα θεσμικά ο τρόπος τον οποίο λειτουργήσε. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε το χρόνο για να τα δούμε. Η ουσία είναι ότι τη Δευτέρα η Super League, το πρωτοβάθμιο όργανό της, θα εξετάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τακτικοί δικαστές και όχι μέλη μιας επιτροπής, τέλος πάντων, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει ισχύ και πραγματική σοβαρότητα τα όσα λέει. Θα ακούσουμε λίγο πιο μετά τα όσα είπε σήμερα στο Λίμπερο ο Λάκης Σημειοφορίδης. Να ξεμιλάμε για έναν νομικό ο οποίος είναι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, σε πάρα πολλές υποθέσεις, και όλα αυτά τα οποία είπε εδώ το μεσημέρι στη Τρόικα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Θα τον ακούσουμε λίγο πιο μετά σε όλα όσα είπε εδώ στο Τέριον Σασιάδη και τον Κώστα, το ακούσει, γιατί εμείς διαβάζουμε κάποια πράγματα. Εγώ το έλεγα και πριν εδώ με τον Νίκο Παπαδόπουλο ότι με τα νομικά κείμενα δεν τα πάω καλά. Δηλαδή, πόσο μάλλον με μεγάλα νομικά κείμενα που πρέπει πραγματικά να κατανοήσεις το τι λέγεται, το τι απόφαση παίρνετε και όλα αυτά. Το να ακούς πάντως νομικούς
να λένε ότι εδώ μιλάμε για μια απλή έκθεση η οποία δεν δεσμεύει τίποτα, λέει πράγματα μέσα τα οποία δεν μπορούν να έχουν καμία βάση και είναι μόνο ουσιαστικά εκτιμήσεις της επιτροπής αυτής που έκανε την έκθεση. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι όταν το όλο θέμα θα κριθεί όντως νομικά, πάντα καθώς έχει ένα μικρό καλάθι, γιατί όπως έχετε καταλάβει όλη η υπόθεση δεν είναι απλά νομική, και νομίζω αυτό το έχει καταλάβει ακόμα και πιο αδαείς, όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα να κριθεί νομικά με νομικά κριτήρια, πολύ δύσκολα θα προχωρήσει κάτι περαιτέρω από την όλη κουβέντα που έχει ανοίξει με συγκεκριμένο τρόπο, από συγκεκριμένη ομάδα, με συγκεκριμένους ανθρώπους και με συγκεκριμένους τρόπους. Λοιπόν, είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ είναι στην Αθήνα, μετά τελευταία προπόνηση που έκανε σήμερα το μεσημέρι. Προφανώς και η ομάδα έχει στο μυαλό της 100% το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αύριο στις 8 το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Λέγαμε και χθες ότι είναι ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ πάει με ένα μεγάλο προβάδισμα, με ένα σημαντικό προβάδισμα μάλλον, αυτό το 2-0 του πρώτου αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ξέροντας ότι έχει ένα καλό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά αν μπει με αυτή τη λογική μέσα θα έχει πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Ισούα. Το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα από το πρώτο παιχνίδι που ο Ισούα έφυγε με ένα θέμα στο γόνατο του, γενικά ο Αργεντινός του Παναθηναϊκού έχει θέμα στο γόνατο εδώ και καιρό. Είναι συχνά on and off λόγω του θέματος στο γόνατο. Έγινε γνωστό ότι θα είναι εκτός αποστολής σήμερα, οπότε δεν υπολογίζεται. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Έτσι το αναφέρουμε γιατί μιλάμε για ένα βασικό παίκτη ο οποίος λείπει. Από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Μάτος, ας πούμε. Χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Είναι απόφαση του προπονητικού επιτελείου που έχει να κάνει, από όσο γνωρίζουμε, με το ότι ο Μάτος θα πάρει κάποιες ανάσεις σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό κρίθηκε, το ίδιο είχε κριθεί και στο πρώτο μάτς του κυπέλου. Ξανά στο κύπελο χρειάζονται και δύο. Νεαρή στη 18, δεν ξέρω αν θυσιάζεται, να το πω έτσι, ο Μάτος για τους δύο, αλλά ίσως και τα νούμερά του να είναι έτσι ανεβασμένα για να χρειάζεται κάποιες ανάσεις. Έτσι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αύριο ποιες θα είναι οι επιλογές του Φερέιρα. Ο Πέλκας είναι στην αποστολή. Ο Πέλκας, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε, χθες που δεν είχε κάνει μαζί με την ομάδα, είχε κάνει πολύ έτσι αυξημένο ατομικό πρόγραμμα και έτσι θα είναι στη διάθεση του Φερέιρα. Δεν ξέρω αν θα είναι το ξεκίνημα. Ο Πέλκας στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που ήταν στην ενδεκάδα, ξέρω ότι πολλοί δεν θα συμφωνήσετε, αλλά εγώ πιστεύω ότι βοήθησε, γιατί έχει εντελώς άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του από αυτά που έχουν περισσότεροι χαφ του ΠΑΟΚ. Μπορεί κάποιες φορές να του λείπει ουσία, γιατί νομίζω ότι έχει βαρυνθεί αρκετά ψυχολογικά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ θα πω ότι ειδικά στο πρώτο μάτς, με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από αυτό, με τον τρόπο τον οποίο έπαιξε, το πάθος το οποίο έβγαλε και όλα όσα έκανε, βοήθησε την ομάδα του. Στη δική μου τη μεγάλη εικόνα. Άλλος μπορεί να πει ότι όχι, δεν τη βοήθησε. Άλλοι μπορεί να πούνε ότι δεν μπορώ με τον Πέλκα άλλο, δεν θέλω να παίζει. Okay, εγώ θα πω ότι αυτή είναι η άποψή μου για το πρώτο μάτς. Την αναφέρω, κρίνομαι και όλα αυτά. Οπότε. Ο ΠΑΟΚ έχει προσθέτει να μας την αύριο, όπως είπα και πριν, με ένα σημαντικό προβάδισμα, αλλά τα λέγαμε χθες εδώ και με τον Σταύρο τον Κόλκα, ότι αν μπει στη λογική ότι OK, έχω το 2-0 και είμαι εντάξει, θα έχει πρόβλημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και για τον Παναθηναϊκό το μάτς είναι πολύ σημαντικό. Είναι μάτς στόχου για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κρύψει ότι θέλει να διεκδικήσει το κύπελο φέτος και προφανώς και αύριο και με τον κόσμο του θα προσπαθήσει να τα δώσει όλα για να είναι αυτός που θα πάρει την πρόκριση. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι οι δύο ομάδες αυτές έχουν και ποιοτική διαφορά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι σε όποιο momentum και να είναι, η διαφορά ποιότητας είναι σημαντική αυτών των δύο ομάδων. Έτσι πιστεύω εγώ. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ περισσότερη ποιότητα από τον Παναθηναϊκό. Οπότε λοιπόν είναι ένα μάτς το οποίο, αν ο ΠΑΟΚ έχει τη σωστή νοοτροπία και βγάλει την ποιότητά του, δεν πιστεύω να αντιμετωπίσει πρόβλημα έχοντας και το μαξιλαράκι του 2-0. Αν ο ΠΑΟΚ έχει ανάλογη εικόνα με το παιχνίδι πρωταθλήματος το πρόσφατο εκεί. Έχει ανάλογη εικόνα με το πρώτο ημίχρονο με τον Όφη. Έχει μια εικόνα που δεν βγάζει τη σωστή νοοτροπία μέσα στο γήπεδο, όπως την έβγαλε στο πρώτο μάτς του κυπέλου.
άσχετα με την απόδοσή του, άσχετα με το αν. Στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, δεν ήταν τόσο πολύ ουσιαστικός, αλλά είχε την οτροπία που έπρεπε. Για μένα το αυριανό παιχνίδι είναι κυρίως παιχνίδι νοοτροπίας. Κυρίως παιχνίδι του το πώς θα μπεις μέσα, πόσο συγκεντρωμένος θα είσαι και γενικότερα πιο πολύ πνευματική προετοιμασία χρειάζεται αυτό το ματς αύριο. Προφανώς κάτι άλλο θα έχει κάνει και ο Δόνης στο Παναθηναϊκό, έτσι. Την πνευματική προετοιμασία. Το πώς θα βάλει την ομάδα τόσο το δυνατόν πιο έτοιμη να ψάξει τον γκολ, να πιέσει, να βάλει πίεση στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι έτοιμος όλα αυτά να την παρέλθει. Θα πρέπει να είναι έτοιμος το προβάδισμα που ήδη έχει να το τελειώσει και να το κάνει πρόκριση μέσα στο μάτς, ώστε να προχωρήσει στους τέσσερις του κυπέλου και να μην έχει αναταράξεις εν ώψη της συνέχειας. Η οποία συνέχεια έχουμε πει ότι είναι απαιτητική. Το μάτς μετά με τη Λάρισα είναι Σάββατο. Είμαι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε 6 ημέρες 3 παιχνίδια, έτσι. Μην το έχουμε αυτό στα ψήφιστα και σε κάτι απλό. Η ομάδα έπαιξε Κυριακή, παίζει Τετάρτη και θα ξαναπαίξει Σάββατο με τη Λάρισα. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και η όλη πνευματική ετοιμότητα που χρειάζεται από όλους, ό,τι και να γίνει στο προηγούμενο μας, να πηγαίνει στο επόμενο. Έτσι, σε 6 ημέρες, 3 παιχνίδια συν το σωματικό φυσικά που επίσης θέλει ειδική διαχείριση. Δηλαδή, ας πούμε, τον Όφη προφυλάχθηκε ο Βιερίνια. Θα παίξει αύριο. Στη Λάρισα επίσης, όταν θα παίξει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο, δεν θα παίξει σε κανένα γήπεδο που έτσι κι αλλιώς ο αντίπαλός του θα τα δώσει όλα για να πάρει ό,τι μπορεί και θα είναι και σε έναν αγωνιστικό χώρο πολύ δύσκολο. Οπότε λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι η εβδομάδα θα είναι πολύ απαιτητική. Το καλό για αύριο είναι ότι υπάρχει αυτό το προβάδισμα που όντως μπορεί να παίξει ρόλο στο παιχνίδι, γιατί μπορεί να είπαμε ότι πρέπει να είσαι πραγματικά έτοιμος, ότι πρέπει τέλος πάντων αν βάλεις και ένα γκολ ουσιαστικά να το τελειώσεις και να πας για τη νίκη. Αλλά όπως έλεγα και χθες, στο τέλος της ημέρας και 1-0 να έχεις χάσει με κακή εμφάνιση έχεις περάσει. Ή ξέρω εγώ, 2-1 να έχεις χάσει με κακή εμφάνιση, πάλι έχεις περάσει. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι η πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Φερέιρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Φερέιρα λειτουργεί σε κύπελο και πρωτάθλημα όσον αφορά τα τερματοφύλακα διαφορετικά. Δηλαδή, παίζει ένα στο κύπελο, παίζει ένα στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο παίζει ο Πασχαλάκης, οπότε το πιθανότερο να παίζει αύριο. Στην άμυνα είναι μετρημένα τα κουκιά έτσι κι αλλιώς. Πιθανολογώται από τη στιγμή που λείπει ο Μάτος, θα ξαναδούμε το Βιερίνια εκεί, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πρώτο παιχνίδι. Η παρουσία του Βιερίνια στα δεξιά της άμυνας. Απλά λίγο για αύριο έχω μία επιφύλαξη για αυτό και να δούμε αν. Ίσως δεν είναι ο Βιερίνια εκεί. Προφανώς και ο Δόνης, βλέποντας ότι λείπει ο Μάτος, θα προσαρμόσει την τακτική του εκεί, δηλαδή να πιέσει τον δεξιό back to back, αν αυτός είναι Βιερίνια. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε μήπως είναι και ο Ροντρίγκο, έτσι. Δεν το ξέρουμε 100%. Ο Βιερίνια ήταν πολύ κομβικός στο πρώτο μάτς του κυπέλου, βοήθησε πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά στο πρώτο μάτς του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που αγωνίστηκε. Όχι απλά δεν δέχτηκε πίεση στον Παναθηναϊκό, δέχτηκε ούτε υποψία φάσης. Το μάτς το αυριανό λογικά θα είναι διαφορετικό. Θα υπάρχουν και στιγμές που ο ΠΑΟΚ θα δεχτεί πίεση. Οπότε είναι λίγο και αυτό ένα ζήτημα της διαχείρισης κατάστασης, αν και νομίζω δύσκολα δεν θα δούμε το Βιερίνια εκεί. Οπότε είναι οι τέσσερις. Είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη ότι δεν ξεκίνησε ο Μαουρίσιο, για παράδειγμα, που είναι πιθανό να ξεκινήσει αύριο, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξεκίνησε ο Λιμιός, που κι αυτό. Πήρε κάποιο ένα, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ίδιο παίξε σημαντικό ρόλο στη νίκη τη Κυριακή επί του Όφη, στο δεύτερο μέρο. Ίσως να δούμε εκεί. Ίσως να δούμε τον Εσίτη πάλι βασικό, γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, αν χρειαστεί με τον όγκο του, με τα τρεξίματα του, να καλύψει χώρου και να μην χρειάζεται να συμμετάσχει πολύ στο δημιουργικό κομμάτι που έτσι κι αλλιώς δεν το έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν το έχει. Και μετά η ετοιμότητα του Πέλκα είναι ερωτηματικό. Η ετοιμότητα του Πίσεσβαρ δεν είναι ερωτηματικό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικά φέτος. Θα δούμε αν θα επιλογεί εκεί. Υπάρχει πλέον και ο Ελκαντουρί που έδειξε στο μάτσο τον Όφη ότι δεν έχει ρυθμό, αλλά είναι διαθέσιμος. Δηλαδή υπάρχει μία ακόμα επιλογή μέσα επιθετικά. Ο Λιμιός. Και μπροστά επίσης είναι ερωτηματικό, έτσι. Γιατί ο Ακπομ έβαλε 2 γκολ την Κυριακή. Ναι, λίγο.
Δηλαδή έδειξε ότι επιστρέφει και, και στα γκολ. Οπότε έχει ψυχολογία. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτή τη λογική που είπαμε, ότι είναι εβδομάδα τριών αγώνων σε έξι ημέρες. Έτσι. Προφανώς και ο Φερέιρα έχει κάνει κάποιες επιλογές στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα κάνει κάποιες επιλογές και αύριο, έχοντας στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένα διάστημα σε πολύ μικρό, ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με τρία παιχνίδια. Κάτι το οποίο είναι έτσι πολύ απαιτητικό. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο δεύτερο μισό της σεζόν. Υπάρχουν παίξεις επιβαρημένοι. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο νου μας. Αυτά λοιπόν και με το καθαρά αγωνιστικό εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού στο ΆΚΑ για την ρεβάνς του κυπέλλου Ελλάδος. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι από ποιος αποτελείται η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχώρησε σήμερα. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Τούμπα σήμερα, όπως κάνει πάντα πριν από εκτός το παιχνίδι. Τελευταία προπόνηση γίνεται εκεί και στη συνέχεια αναχώρησε για την Αθήνα. Πασχαλάκης Παπαδόπουλος, έτσι. Ο Ζίβκοβιτς έμεινε πάλι εκτός. Ροντρίγκο, Βαρέλο. Ο Βαρέλο που είχε αυτό και ένα μικρό θέμα μετά το μάτσο με τον Όφη, δεν ήταν θέμα τέλος πάντων για να λείψει από την αποστολή ή από την ενδεκάδα αύριο, όπως και ο Γιαννούλης. Βαρέλα, Ίγκασον, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, ο νεαρός ο στόπερ, ο αριστεροπόδαρος. Βιερίνια, Εσίτη, Αουγκούστο, Μαουρίσιο, Μίσιτς, Ελκαντουρί, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου, Λιμιός, Σφιντέρσκι και Ακπομ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία αποτελείται από 3, 7, 12, 14, 16, 19 ποδοσφαιριστές. Οπότε ένας είναι που θα μείνει εκτός. Είπαμε ο Μάτος είναι εκτός αποστολής, είναι ο Ζίβκοβιτς εκτός αποστολής και φυσικά είναι ο Στόχ και είναι και τραυματίες ο Ζαμπά, ο Βέρμπλουμ, οι παίκτες οι οποίοι λείπουν εδώ και καιρό. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό. Είπαμε ότι το μάτς αύριο κρίνει στόχο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ για μένα, επιμένω και λέω ότι έχει μεγαλύτερη ποιότητα, έχει και ένα προβάδισμα σημαντικό και με την ποιότητα τον οποίο διαθέτει. Οπότε είναι στο χέρι του αύριο, αν είναι δυνατόν, να πάρει και την νίκη και γενικότερα να μην κινδυνεύσει όσον αφορά την πρόκριση. Μαζί μας είναι η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα. Σήμερα, για παράδειγμα, έβλεπα πριν εδώ πέρα τα Ρουσάν ΦΚΕΦΕΣ. Έχει final 8 το τουρκικό κύπελο. Τώρα ακολουθεί τον Μπεσίκτας Γαλατασαράι. Δηλαδή, έχετε πολλές επιλογές κάθε μέρα, ακόμα και σε μέρες που θεωρητικά μπορεί να λέτε ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια. Η Στοίχημαν έχει πραγματικά κάθε μέρα, σας δίνει πάρα πολλές επιλογές με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή είτε για το tablet είτε για το κινητό σας και όπου και αν βρίσκεστε να έχετε μαζί σας τη Στοίχημαν και το καζίνο της Στοίχημαν που επίσης είναι γεμάτο από παιχνίδια και επιλογές. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στον τομέα των τουριστικών και να πάρετε τα εφόδια για να δουλέψετε εκεί. Σεμινάρια και στην πληροφορική, προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου. Ευκαιρία για να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Όλα αυτά στο κέντρο Θεσσαλονίκη, Εθνική Αμήνη 14α, 23, 10, 22, 29, 62 για περισσότερες πληροφορίες και στο datalabs.edu.gr. Μαζί μας και η BEZ με το BEZ Router. Το BEZ Router το οποίο σας δίνει δυνατότητα να παρακολουθείτε Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να κολλάει η εικόνα ή ο ήχος. Μιλάμε για ένα router εντελώς διαφορετικό, μια προηγμένη συσκευή σε σχέση με το router των παρόχων τηλεφωνίας. Εσείς επιλέγετε μέσω του συγκεκριμένου του BEZ router που θα δίνετε προτεραιότητα και έτσι μπορείτε να δείτε Web TV χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. 23 12 31 34 34 και το BEZ router έρχεται στην πόρτα σας. Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη εισαγωγή. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ακούσουμε όσα δήλωσε νωρίτερα στο Λίμπερο ο Λάκης Σημειοφορίδης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ΠΑΟΚ 24. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα και είπαμε επίσης και για το αγωνιστικό, αλλά και για το θέμα που έχει να κάνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είναι πάντα στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα, νωρίτερα στο Λίμπερο, το μεσημέρι, εδώ στην Τρόικα, στο Στέλιο Αναστασιάδη και το Κώστα Τοκούση, μίλησε ο Λάκης Σημεοφορίδης, γνωστός νομικός, άνθρωπος του ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είπε αρκετά όσον αφορά την συγκεκριμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά και όσον αφορά το σκεπτικό αυτής, που έγινε γνωστό από χθες, και από τη στιγμή που υπάρχει το σκεπτικό υπάρχει και πιο είναι και πλέον πιο εύκολο να γίνουν παρατηρήσεις επ' αυτού, και όλα αυτά τα οποία είπε νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πάμε να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τώρα όσα είπε ο Λάκης Σημεοφορίδης νωρίτερα στο Λίμπερο 107,4. Τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που φαντάζομαι κατάλαβε περισσότερο από ότι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας το πόρισμα με τα μεσονύχτια χθες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λάκη Σημεοφορίδη, έγκριτο νομικό, ειδικό σε αυτά τα θέματα, πάρα πολλά χρόνια ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά μεταξύ άλλων. Καλησπέρα κύριε Σημεοφορίδη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Θέλουμε λίγο τα φώτα σας, γιατί εγώ με τα ελάχιστα νομικά δεν έβγαλα και πολύ άκρη με το σκεπτικό της απόφασης που το περιμέναμε 20 μέρες. Δεν ξέρω εσείς αν βγάλατε, προφανώς βγάλατε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι για όσους ξέρουν ελάχιστα νομικά και ξέρουν νομικά που αφορούν κυρίως τον χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι ας το πούμε, μέσα στα πλαίσια του ενός ποδοσφαιρικού δικαίου ας το πούμε, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά ότι η απόφαση αυτή σαφέστατα είναι έολη, είναι για μένα μια στήρικτη απόφαση η οποία απλά στο σκεπτικό της, με την οποία απλά στο σκεπτικό της γίνεται μια προσπάθεια να αιτιολογηθεί το διατακτικό της. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος τι εννοώ. Όταν κάποιος εκ προημίου έχει στο μυαλό του μια απόφαση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο διατακτικό, προσπαθεί στη συνέχεια με το σκεπτικό, με οποιοδήποτε σκεπτικό, να αιτιολογήσει την εσφαλμένη απόφαση, το εσφαλμένο διατακτικό. Αυτό λοιπόν γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες αναφορές σε όλα τα ζητήματα, τα οποία εάν κάποιος καθίσει αναλυτικά και τα δει θα διαπιστώσει πάρα πολλές αμφιβολίες, για να πει κάτι περισσότερο, και σίγουρα θα καταλήξει το συμπέρασμα ότι περισσότερο το σκεπτικό της απόφασης δεν τεκμηριώνεται αλλά πιθανολογείται. Δηλαδή περισσότερο μπορούμε, για να μην κουράζουμε αυτούς γιατί είναι πολλά τα ζητήματα οικονομικά, ότι περισσότερο για να καταλήξουν στο διατακτικό και στο που διατυπώθηκε εδώ και κάτω στις 27 πρώτου, έχουν διατυπώσει περισσότερο συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν μέσα από πιθανολόγηση και λιγότερο από απόδειξη. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται για να πιστεί οποιοδήποτε για την αντικειμενικότητα της κρίσης είναι να προκύπτει υπέραν πάσης αμφιβολίας, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα εννοώ, διατύπωση συγκεκριμένων νομικών σκέψεων και συμπερασμάτων τα οποία θα αιτιολογούν αυτά τα οποία ως Επιτροπή καταλήξανε. Δηλαδή άλλο η πιθανολόγηση και άλλο η πλήρης απόδειξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται η πλήρης απόδειξη, η αναφυσβήτητη απόδειξη, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει τις αντίστοιχες συνέπειες. Εγώ λοιπόν ως νομικός δεν βλέπω αυτήν την αναφυσβήτητη διαπίστωση των όποιων συμπερασμάτων έχει το σκεπτικό της απόφασης και θεωρώ ότι είναι μια απλά πιθανολόγηση που διατυπώνεται, και αν πάρουμε πολλά σημεία τα οποία εμπεριέχονται στο σκεπτικό, κυριολεκτικά θα χαθούμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω ότι είναι από κύματα φαντασίας περισσότερο, επιτρέψτε μου να το πω, ή νομικής φαντασίας, από κύματα νομικής φαντασίας και λιγότερο εφαρμογής κανόνων. Έτσι. Το κάτω-κάτω βέβαια δεν έχω την απέτηση από αυτήν την Επιτροπή να κάτι παραπάνω, γιατί το λέω αυτό. Διότι η Επιτροπή αυτή, εφόσον δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, έτσι, είναι ένα ιονί δικαστήριο, ας το πούμε έτσι, μια επιτροπή η οποία εξάγει συμπεράσματα, για να το πω έτσι. Βεβαίως αυτά τα συμπεράσματα έχουν και τη συνέχεια τους, όπου καλούνται τα πειθαρχικά όργανα
να εφαρμόσουν, αν θέλετε, ή να μην εφαρμόσουν, και εδώ μπαίνει ένα πολύ σοβαρό νομικό ζήτημα. Αυτό θα σας ρωτούσα, ναι. Συνεχίστε. Το όποιο διατακτικό. Επιτρέψτε μου να πω ότι ακούω από πάρα πολλούς, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν άγνοια και εμφανίζονται και όσοι δήμονες, ότι η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική. Ναι. Κύριε, κάνουν κάποιο λάθος. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο λένε. Δεν είναι δεσμευτική απόφαση. Το όργανο το δικαστικό, συγκεκριμένη περίπτωση αστυνομικός δικαστής, είναι προφανές ότι έχει δικαίωμα σε σχετικές διατάξεις που υπάρχουν να μην θεωρήσει ως δεδομένη την συγκεκριμένη εισήγηση και να το κρίνει το θέμα και από την ουσιαστική πλευρά, από την ουσιαστική βασιμότητά τους. Δεν μπορεί να λένε αηδίες μερικοί κύριοι οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και κάνουν τους μεγάλους δικηγόρους. Εντάξει, πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι. Το όργανο λοιπόν στο οποίο διαβιβάζεται, η Πειθαρχική Επιτροπή δηλαδή στο οποίο διαβιβάζεται αυτή η γνωμοδότηση, παύλα πρόταση της ΕΑ, δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο, αλλά μπορεί να κριθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα στην δίκη που ανοίγει, και αυτό σημαίνει ότι οι όποιες ποινές θα επιβληθούν θα περάσουν πρώτα από τον έλεγχο ουσίας του οργάνου και δεύτερον από την βασιμότητα κατά το ουσιαστικό μέρος της καταγγελίας του Ολυμπιακού. Ας πάψουν λοιπόν να λένε αηδίες μερικοί. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο με νομικούς κανονικούς πλέον μπορεί να ξεκινήσει η υπόθεση από την αρχή, κύριε Σημοφορίδη, έτσι είναι, με απλά λόγια. Για μένα βεβαίως. Για το λέω γιατί. Και είναι λογικό αυτό να γίνεται, γιατί προσέξτε. Εδώ υπάρχει ένα δικαιικό σύστημα, θέλω πολύ ώρα να σας το εξηγήσω και να το καταλάβετε, τα οποία αγνοούν οι περισσότεροι και δεν αναφέρονται σε αυτά. Εδώ έχουμε ένα δικαιικό σύστημα που συμπλέκονται μεταξύ τους κανόνες, διατάξεις που αφορούν αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς και το πειθαρχικό δίκαιο, τον ΚΑΠ και το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΠΟ, οι οποίοι προέρχονται και ουσιαστικά προβλέπονται μέσα στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ. Mm-hmm. Όταν καταλήξει λοιπόν το αθλητικό όργανο, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ένα όργανο εκτός αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Ας το δώσουμε απλά λόγια να καταλάβω. Όταν έρχεται ένα όργανο, όπως είναι και οι νόμοι, οποιοδήποτε νόμος μπορεί να ισχύσει βέβαια, αλλά λόγω του αυτοδιοίκητου, για να μπορεί να έχει εφαρμογή εφόσον έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, πρέπει να μετουσιωθεί στην ουσία σε πράξη και να συμπεριληφθεί στους κανόνες τη ΕΠΟ, στον ΚΑΠ και στον πειθαρχικό κώδικα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βεβαίως είναι νομικά επιχειρήματα και ίσως κάποιος τα καταλαβαίνει, κάποιος δεν τα καταλαβαίνει. Όμως είναι πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, προέρχονται και είναι αποτέλεσμα του αυτοδιοίκητου που έχει καθιερωθεί νομοθετικά, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν δεν απατώμε το 2006. Και πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ναι. Είναι δυνατόν σε ένα σκεπτικό, σε ένα πόρισμα μια επιτροπή που έχει πολύ σοβαρό ρόλο θεσμικά, αυτή είναι η άποψή μου, να διαβάζουμε περί αυτοψίες στο ξενοδοχείο μελών της Επιτροπής και να διαβάζουμε σενάρια που είναι για James Bond, δηλαδή με Τούρκους πράκτορες, με μουσουλμανάκια, με μυφτίδες, με Φενέρ Μπακτσέ. Και... Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και, και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι προφανές ότι αυτοί που γράψαν αυτή την απόφαση με τις αναφορές στα συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να κινούνται σε έναν άλλο πλανήτη και όχι στον πλανήτη Γη και δει στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πρώτον, διότι σε μια τέτοια επιτροπή το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, συμπέρασμα ή γνωμοδότηση δεν μπορεί να έχει σχέση, πέραν όλων των άλλων, με οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που καλείται να εφαρμόσει η Επιτροπή. Δηλαδή, η Επιτροπή αυτή κινείται σε ένα νομικό πεδίο που καθιερώνεται από τον αθλητικό νόμο των 27-25. Άρα μόνο σε αυτό το πεδίο μπορεί να κινηθεί, μόνο με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις μπορεί να εκφράσει την άποψή της ή να αιτιολογήσει την απόφασή της και δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε με τις μετοχές, ούτε με τις εταιρείες, ούτε με την πολυδιοκτησία, ούτε με την συνδιοκτησία, όλες αυτές τις νομικές έννοιες και ορολογίες τις οποίες καλείται να εξετάσει. Και να διαβάζουμε ότι κινδυνεύει να γίνει η Ελλάδα νέα Ιουγκοσλαβία,
Και να αναφέρετε και ακόμα ότι. Αυτά είναι προσωπικές απόψεις, οι οποίες μεταφέρονται. Το να διαβάζουμε ότι. Το ότι δεν προσήλθε ο κ. Πανόπουλος είναι ένδειξη ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι. Δηλαδή νομικά δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το χαρακτηρίσουμε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εγώ ήμουν αντίθετος και με τη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια. Και μάλιστα, επειδή βρέθηκα έξω από το. Κατά την ημέρα της εκδίκασης, εκδίκασα μια υπόθεση στο ΑΣΕΑΔ. Είπα το εξής χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, τι συζητάνε τόσες ώρες εκεί μέσα. Και επιμένω σε αυτό. Αυτές οι διαδικασίες, όταν μιλάμε για μετοχολόγια, όταν μιλάμε για συνθέσεις διοικητικών συμβουλίων, για τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών, για το ποιοι είναι μέτοχοι, ποιοι δεν είναι, πώς αποκτήθηκαν οι μετοχές, είναι διαδικασίες που γίνονται με έγγραφα, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας Πανόπουλος και καμία εταιρεία να αναπτύξει άλλα ζητήματα. Αυτά γίνονται για το Θεατίνε. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, είπα από την πρώτη στιγμή, με συγχωρείτε και στις συναδέλφους στην Αθήνα, τι ακριβώς κάνουν εκεί μέσα. Δηλαδή καταλήξαμε στο να πηγαίνει μέλος επιτροπής να διερευνήσει στην Ξάνθη για όνομα του Θεού και της Παναγίας τις εγκαταστάσεις και να βγάλει συμπεράσματα. Συγγνώμη, τώρα έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Βεβαίως η Επιτροπή έχει μια ευρύτητα, έχει μια δυνατότητα μεγάλη στο να ελέγξει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα στοιχεία μιας καταγγελίας, ας πούμε, αλλά το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αυτή η διαπίστωση μιας επίσκεψης να μεταφέρεται σε μια απόφαση, παύλα γνωμοδότηση, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πω, αρχίζω και έχω πρόβλημα, υπάρχει ένας νομικός παραλογισμός για μένα. Δεν είναι, είναι κάτι απίστευτο. Εάν αυτό, προσέξτε, το έγγραφο το στείλετε στην Ευρώπη, εάν το στείλει κάποιος στη FIFA και στην UEFA και το διαβάσει κάποιος, θα πιστέψει ότι πράγματι αυτή η χώρα δεν βρίσκεται στον πλανήτη Γη, αλλά κάπου αλλού. Μήπως προκληθεί και επεισόδιο και με την Τουρκία κιόλας, δεν ξέρω, κύριε Ξημοβορίδη. Θα γελάνε και οι πέτρες. Εγώ περιμένω και περίμενα από μια επιτροπή, κατά την κρίση της, με τα στοιχεία που έχει, με την έρευνα που διεξήγαγε και της δίνει ο νόμος τη δυνατότητα με μιας πολύπλευρης διερεύνησης του ζητήματος, να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Το να διαβάζω όμως αυτά που διαβάζω, με συγχωρείτε, σηκώνω τα χέρια κυριολεκτικά. Τα σηκώνω τα χέρια μου, ως νομικός. Κύριε Σμιωφορίδη, μπορεί η ΠΑΕΠΑΟΚ υποθετικά να κινηθεί εναντίον των μελών της Επιτροπής για παράβαση καθήκοντος, για οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει κάποιο στοιχείο? Το θέμα της παράβασης καθήκοντος είναι σχετικό. Κινήσεις μπορούν να γίνουν πολλές και διάφορες που έχουν σχέση και ως προς την νομιμότητα της συνθέσης της Επιτροπής. Σωστά. Στο αν υπήρξαν συναλλαγές, όλα αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν επισήμως έχουν φτάσει σε επίπεδο Αρείου Πάγου, πλέον την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι άλλα ζητήματα. Εγώ θέλω περισσότερο να αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία. Mm-hmm. Και έχω πει και ξαναλέω και πάλι ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι μια προσπάθεια που έγινε με μεθοδευμένο τρόπο από την πλευρά του Ολυμπιακού για να δημιουργήσει ένα θέμα. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι μπορεί να έχει ένα πρακτικά, δηλαδή να έχει ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ που, όπως το ισχυρίζονται κάποιοι, θα είναι ο υποβιβασμός και όλα αυτά που ακούω. Το ζήτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός τι κατάφερε? Να δημιουργήσει μία σύγχυση, να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα η οποία ουσιαστικά στρέφεται κατά του ΠΑΟΚ, δημιουργεί μια νευρικότητα, να το πω έτσι με απλά λόγια, η οποία μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε πολλές πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να έχει αποτέλεσμα στις αντιδράσεις των φιλάθλων. Τι μπορεί να συμβεί έμεσα λοιπόν? Να έρθουν κάποια στιγμή αγανακτισμένοι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ και να δημιουργήσουν επεισόδια και ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί είτε με αφαίρεση βαθμίων, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η όλη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με έντεχνο τρόπο, την οποία δημιούργησε ο Ολυμπιακός, που αποσκοπεί από την πλευρά του στο είτε άμεσα είτε έμεσα να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ μεσούς της περίοδου πρωταθλήματος και να καταλήξει άμεσα ή έμεσα σε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι υπέρ του. Σας είπα, το άμεσο είναι να υπάρξει μια τιμωρία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται και επιθυμεί ο Ολυμπιακός. Να υπάρξει αγανάκτηση, να υπάρξει η αντίδραση των φιλάθλων. Και έτσι, χωρίς να χρειαστεί ίσως η επιβολή των ποινών μέσα στο νομικό πεδίο που είναι διαμορφωμένο και εφαρμοστέο εμπροκειμένο, να καταλήξουμε σε τιμωρίες του ΠΑΟΚ μέσα από αντιδράσεις που καμιά φορά είναι σε εισαγωγικά φυσιολογικές όταν κάποιος βλέπει μια υπέρμετρη αδικία. Έτσι.
Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που μπορείτε έμεσα ή άμεσα να είναι κερδισμένος. Αυτό είναι. Βλέποντας και σμιβορείται ο κόσμος τις κινήσεις από τον Ολυμπιακό και από την κυβέρνηση που ακολούθησαν μετά την εισήγηση της Επιτροπής, μεταφράζει το όλο σκηνικό ως μία έτσι προσπάθεια, επειδή είναι και σε εξέλιξη η δίκη για τα στημένα παιχνίδια. Εάν προκύψει κάποια εμπλοκή του Ολυμπιακού, το ζήτημα λίγο να χαμηλώσει και να μην φαίνεται τόσο σοβαρό. Και να εξισώσουμε ότι να κοιτάξτε και ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, ναι, άρα και ο Ολυμπιακός να την γλιτώσει. Αυτή την άποψη τη συμμερίζεστε. Ναι, εντάξει. Εγώ, επειδή ζώντας σε αυτό το χώρο από τα 16 μου, έτσι, και ως ποδοσφαιριστής και ως συνδικαλιστής, πρόεδρος του ΨΑΠ κτλ. Και ως μέλος της DRC, της FIFA, που ελάχιστοι οι Έλληνες έχουν τέτοιες ιδιότητες και τέτοιες θέσεις στο παρελθόν, να πω κάτι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γενικά αιώνο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ποδόσφαιρο που τα πάντα είναι πραγματικά αιώλα, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, όπου δεν υπάρχουν οι ποινές που πρέπει να επιβληθούν στους παρεκτρεπόμενους, όταν επιτρέπουν στους παράγοντες να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, όταν επιτρέπουν μέσα από διαδικασίες, χρονοβόρες, να έχουμε επιθέσεις σε διαιτητές, να πλήττονται οι διαιτητές, να έχουμε αποχές διαιτητών. Δεν μιλάμε για ένα νορμάλ ποδόσφαιρο, επιτρέψτε με να πω. Βέβαια. Αυτό είναι το κυριότερο. Εδώ όμως το ζήτημα ποιο είναι? Ότι οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξεκινούν από μια προσπάθεια που γίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός απέναντί του δεν έχει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στερείται μιας ισχυρής κεφαλής, έτσι. Τώρα έχει τον Ιβάντο Σαββίδη, και αυτό δημιουργεί ένα θέμα, διότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει την κυριαρχία και η κυριαρχία του αυτή αμφισβητείται, αυτόματα προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιδράσει. Τώρα, το αν υπάρχει συμψηφισμός ή όχι, μπορεί. Δεν μπορεί κάποιος να το αποκλείσει. Και εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι όποιες κινήσεις γίνανε από την πλευρά της κυβέρνησης καταδεικνύουν κάτι για μένα. Έτσι. Καταρχήν, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό για μένα. Έτσι. Και πολύ σωστά πάω, και το είχα πει εγώ την προηγούμενη μέρα από την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να το δεχτεί, οποιαδήποτε τροπολογία πάει να ψηφιστεί, διότι αυτός που έχει δίκιο δεν μπορεί να αποδεχτεί μια τροπολογία ή την σωτηρία του, σε εισαγωγικά, μέσω της τροπολογίας, διότι αυτόματα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι για όλο, για το χρονικό διάστημα στο μέλλον πλέον, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να μιλήσει, θα του κουνάνε το δάχτυλο, yeah, θα του λένε εσείς σταματήστε, μη μιλάτε, γιατί δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε, σας σώσανε, σε εισαγωγικά, με μία τροπολογία. Αυτό δεν νομίζω ότι εκφράζει κάτι άλλο παρά το ότι θα είναι ένα σημείο, σε εισαγωγικά, ντροπής για την οντότητα, για την ιστορία του ΠΑΟΚ, σε ένα θέμα που έχει δίκιο. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Σμιχωρίδη, πώς σώζεις κάποιον πριν καταδικαστεί, με τα λίγα νομικά που ξέρω. Όχι, μα εγώ δεν καταλαβαίνω τις ενέργειές τους, όπως δεν καταλαβαίνω και τις ενέργειες που κάνουν στη συνέχεια. Δείχνουν ότι υπάρχει, επειδή να σας πω την αλήθεια, έχω ζήσει για το Υπουργείο Αθλητισμού και ήμουν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής πριν πολλά χρόνια. Σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι άσχετοι. Το λέω έτσι με απόλυτη γνώση αυτού που λέω. Δηλαδή, είδα ανθρώπους, μέλη επιτροπών, ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν καμία επαφή. Οι προτάσεις και οι απόψεις τους ήταν έξω από κάθε λογική. Δυστυχώς, οι κινήσεις που γίνονται είναι σπασμωδικές. Όταν καταλήγεις αυτό στις τροπολογίες που έρχονται σε μια νύχτα, γιατί βγήκε μια απόφαση, η τροπολογία, το να πάμε στην Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη FIFA, να λύσουμε τα προβλήματα, αυτό μπορεί να ξεκινάει με μια καλή προαίρεση, αλλά είναι λάθος επιλογή και δείχνει ένα πανικό. Επομένως, γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα σαθρό οικοδόμημα το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως λειτουργεί, και αν δεν αλλάξει αυτό, να είστε βέβαιος ότι και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, οποιοδήποτε άλλο όργανο, με τέτοιο τρόπο θα συμπεριφέρεται, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν σταθερές δομές που να είναι ξεκάθαρα όλο, ακόμα και οι κανονισμοί δεν είναι ξεκάθαροι, και δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους
Και φτάνουμε στο σημείο, αντί να εφαρμόζουμε αποφάσεις ή κανονισμούς μάλλον, να τους ερμηνεύουμε. Ξέρετε, η ερμηνεία είναι δύσκολο πράγμα. Βέβαια. Και είναι και επικίνδυνο. Διότι αλλιώς ερμηνεύει σε μια περίπτωση και αλλιώς την άλλη. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα, γιατί λέει κάποιος, καλά, συγγνώμη για το ίδιο πράγμα, γιατί εγώ τιμωρήθηκα και ο άλλος δεν τιμωρήθηκε. Και εκεί αρχίζουν οι αντιδράσεις. Όταν λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα και δεν είναι, όπως και σε αυτή την περίπτωση ακόμη, όπως σας είπα προηγουμένως, αρχίζουν τα προβλήματα. Κανένας όμως δεν έχει σκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα να το λύσει. Διότι περισσότεροι είναι άνθρωποι των εντυπώσεων. Είναι άσχετοι με το χώρο, με συγχωρείτε, δεν έχουν ιδέα, και το να μην έχεις ιδέα δεν είναι κακό. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Να μην έχεις συμβούλους δίπλα σου που να σου πούνε πέντε πράγματα. Ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν ζήσει, είτε με την παρουσία τους στο ποδόσφαιρο και τη νομική βέβαια, έτσι να έχουν γνώσεις νομικές, διότι ένας ποδοσφαιριστής τι να πει, πώς γίνεται καλά το tackling, δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ λοιπόν ούτε αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό κάνουν τις μία μετά την άλλη, τις βεβαιασμένες αυτές κινήσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο. Εκτίθενται από μόνοι τους και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Αντί να πάνε να λύσουν το πρόβλημα, γιατί η διάθεση τους είναι να λύσουν το πρόβλημα, αλλά στην ουσία το διωγγώνουν. Αυτές βλέπουμε καθημερινά και πραγματικά έτσι δεν ξέρω. Είναι η πικρή αλήθεια. Είναι η πικρή αλήθεια. Εγώ έχω μάθει να είμαι αντικειμενικός στη ζωή μου και να μιλάω, γιατί δεν έχω και κανένα ανάγκη στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά το να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται και να προσανατολίζεται ο κόσμος που θέλει να πάει να δει μπάλα και ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα νομικά και γίνανε όλοι δικηγόροι, γίνανε λογιστές, γίνανε εδώ κτλ. Ξεφεύγει το πράγμα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Σημειοφορίδη. Ναι. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι η διαδικασία, η καθαρά νομική, αφού έχουμε και το σκεπτικό πλέον που είναι εκεί πέρα. Η διαδικασία είναι απλή, όπως προβλέπονται και από τον ίδιο τον νόμο, αλλά κυρίως από τον κανονισμό, τον ΚΑΠ και τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Θα περάσει από την. Έχει ήδη προφανώς διαβιβαστεί στην Λίγκα. Η Λίγκα θα την εξετάσει ο αθλητικός δικαστής. Ακολούθως η απόφαση του αθλητικού δικαστή υπόκειται σε μπορεί βέβαια από την πλευρά του αν ξέρω εγώ να θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της εφέσεως μέσα στην Επιτροπή Εφέσεων και αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από την απόφαση και ικανοποιημένος να προσφύγει στο ΚΑΣ, γιατί αυτή ήταν η πρόβλεψη. Είναι μια διάταξη που κάποια στιγμή την επαναφέρανε. Παλιότερα δεν μπορούσε να το κάνεις, γιατί υποτίθεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδος ως ανώτατο όργανο ήταν αυτό που θα μπορούσε σε τελικό στάδιο να εξετάσει κάθε ζήτημα που γεννάται μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του ποδοσφαίρου και των διοργανώσεων και σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ θα πω, κύριε Σημειοφορίδη, να μην πάει στο ΚΑΣ, γιατί με αυτά που γράφει η κυρία Μαρούπα για Τούρκους πράκτορες και η Τουρκία, τα εδάφη μας, μπορεί να αποκλειδεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Εντάξει. Όχι, μην το λέτε. Εσείς το λέτε έτσι χαμογελώντας. Δεν το λέτε. Πώς να το πω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν φανταζόμουν προσωπικά ότι θα γραφούν τέτοια πράγματα σε ένα κείμενο μια νομοδότηση για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Άλλο τα νομικά ζητήματα, άλλο τα εθνικά ζητήματα. Και εμείς είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την πατρίδα μας και πρέπει να την αγαπάμε. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νομική υπόθεση, μια ας πούμε πειθαρχικού, ας το πούμε έτσι, δικαίου εξέταση ενός ζητήματος. Τι εμπλέκονται όλα αυτά, για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Όταν διαβάζω, κύριε Σημειοφορίδη, σε ένα επίσημο έγγραφο που αφορά το ποδόσφαιρο, ότι επέτρεψαν το ελληνικό κράτος στους πράκτορες της Τουρκίας, ψευτομουφτίδες, να αναγορευτούν σε δικαστές επιβάλλοντας τον νόμο της Αρίας, πραγματικά μόνο χιουμοριστικά μπορώ να το πάρω, γιατί κάτι άλλο δεν είναι. Πραγματικά το μυαλό μου σταματάει. Νομίζω εκπλήσει τους πάντες αυτό το οποίο έχει γίνει και πραγματικά θα εκπλήξει, φαντάζομαι, και πολύ σωστά είπατε ότι καλό είναι αυτά να μην βγει προς τα έξω, γιατί σας είπα, έχουμε κακή εικόνα. Θα πιστοποιηθεί για μια ακόμη φορά ότι δυστυχώς αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο κακώς υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου. Εκεί θα καταλήξουν, να είστε βέβαιοι. Καλό είναι να μείνουμε στα πλαίσια της Ελλάδος. Βλέπετε να τραβάει πολύ σε μάκρος και σημειοφορεί ή όχι η όλη διαδικασία? Νομίζω πως όχι, έτσι είναι. Λογικά, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω σε πόσο χρονικό διάστημα θα προσδιοριστεί η πρώτη συζήτηση. Ακολούθως πότε θα γραφεί η όποια απόφαση βγει από το πειθαρχικό όργανο του Super League για να ασκηθεί η έφεση που
θα ασκηθεί και αν υπάρξει ανάγκη να ασκηθεί έφεση να πάει στην Επιτροπή Εφέσεων. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις χρονικά γιατί δεν ξέρεις πόσο λίγο γρήγορα θα λειτουργήσουν τα όργανα, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω για όσους μας ακούσαν, βασικά σας άκουσαν. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σημειοφορίδη υπόθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Τρόικα και νομίζω ότι όσοι το ακούσατε μπορείτε να βγάλετε όλα τα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο βγήκε αυτό το σκεπτικό, χαρακτήρισε όλη την τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, είπε πάρα πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη επιτροπή και για όλα αυτά τα οποία αναφέρει μέσα στο σκεπτικό. Ένας έγκριτος νομικός, ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτές τις υποθέσεις και νομίζω ότι η δική του τοποθέτηση έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οποιαδήποτε έτσι δική μας. Λοιπόν, αυτά και από τη συνέντευξη της ημέρας, να το πω έτσι, από τον κύριο Σημειοφορίδη στο Λίμπρο 104,4. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, αλλά φυσικά και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ πάω 24, πάμε μέχρι και τις 9. Ακούσαμε πριν όλα όσα είπε νωρίτερα στο Λίμπερο 104,4 ο Λάκης Σημειοφορίδης, ο γνωστός νομικός επί του αθλητικού, έτσι να το πω έτσι, δικαίου, που έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους μετά από όλα όσα έχουν συμβεί με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μετά τον ποδοσφαίρο γενικότερα κλείσαμε για σήμερα. Είπαμε και τι γίνεται με την αποστολή, ποιοι λείπουν, ποιοι δεν λείπουν. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Φερέιρα για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στα μπασχετικά δεν έχουμε κάτι το εντυπωσιακό. Είπαμε χθες πως έχει υπόθεση του Άνταμ Σμιθ. Νομίζω ότι αύριο είναι η κρίσιμη μέρα για τον Αμερικανό. Καθώς ουσιαστικά μέχρι αύριο έχει μία άτυπη διορία, να το πω έτσι, ούτως ώστε να είναι κανονικά στις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Πάκου προπονήθηκε και σήμερα το απόγευμα υπό τις οδηγίες του Κώστα Μέξα. Ο Πάκου γενικά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μίνι προετοιμασίας. Λέγαμε και χθες το πώς έχει η κατάσταση. Είναι ένα διάστημα μεγάλης διακοπής. Θα παίξει δύο φιλικά η ομάδα με τη Λάρισα το επόμενο και το μεθεπόμενο Σάββατο, ώστε να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο σε αγωνιστική δράση. Λίγο πιο μετά είναι να τις λείπουν και δύο παίκτες ακόμα. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης που είναι στις επιλογές του Σκουτόπουλου για τα παράθυρα της Εθνικής, αλλά και ο Άρον Μπέστ που είναι στις επιλογές του Καναδά για τα παράθυρα. Οπότε θα είναι μείον δύο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα με τον Σμιθ. Χθες είχαμε αναφέρει ότι δικαίωμα της αλλαγής ο ΠΑΟΚ δεν έχει και όντως δεν έχει. Η μοναδική προσθήκη που μπορεί να γίνει πλέον είναι Έλληνα που παίζει στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ να κάνει κάτι τέτοιο. Αν χρειαστεί, αν δεν δοθεί λύση στο θέμα με τον Σμιθ. Απλά επειδή χθες αναφέραμε εσφαλμένα και διορθώνουμε τον εαυτό μας ότι η ομάδα θα πάει έτσι στο τέλος ό,τι και να γίνει με τον Σμιθ, το δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή με Έλληνα που παίζει στο εξωτερικό υπάρχει, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση αν δεν βρεθεί λύση με τον Σμιθ και αν χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να ψάξει κάτι στην αγορά. Για τα μπασχετικά γενικότερα, να ξέρω ότι αυτές οι μέρες είναι λίγο πιο χαλαρές. Είναι οι μέρες χωρίς παιχνίδια, είναι οι μέρες που όποιος κι αν είναι στο γήπεδο, όσοι και αν προπονούνται, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει όσο μπορεί να δουλέψει. Ξαναλέω ότι το είπα και χθες και αν το δει κάποιος λίγο κοινικά, έτσι είναι. Είναι μια εντελώς άλλη σεζόν αυτή που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με πριν και μέσα από αυτή τη διαδικασία η ομάδα θα πρέπει να δουλέψει ούτως ώστε στην τελική ευθεία τη σεζόν να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μετά τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει στη Λίμνο. Έχει τρία μάτς μετά τη διακοπή, τα οποία είναι φωτιά. Και τα τρία. Με τον Ήφεσο στη Λίμνο, το πρώτο. Με το Περιστέρι στο Παλατάκι, το δεύτερο. Με το Ρέθυμνο στο Μελίνα Μερκούρι, το τρίτο. Σε αυτά τα μάτς, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον δύο νίκες. Πρέπει να κερδίσει εκτός έδρας. Πρέπει να κερδίσει το Περιστέρι εντός. Το Περιστέρι παίζει αύριο στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου, τη αύριο μέρα κυπέλου,
με τον Προμηθέα να παίζει με τον Περιστέρι και την ΑΕΚ να παίζει με τον Διαγόρα Δροπηδέων. Το Περιστέρι έχει φέρει τον Ντεάντρε Κέιν, θέλοντας να πάει στον τελικό του κυπέλου και να διεκδικήσει εκεί τον τίτλο. Οπότε είναι σημαντικό, μπορεί να είναι ένα χρονικό σημείο και ένα χρονικό διάστημα που δεν υπάρχουν παιχνίδια, αλλά υπάρχει, είναι κομβικό να γίνει η δουλειά που πρέπει, ώστε η ομάδα να μπει στα τελευταία 8 μάτς σεζόν όπως πρέπει. Γιατί στα τελευταία μάτς τη σεζόν ο ΠΑΟΚ έχει 8 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, να πάρει 5 νίκες. Να κερδίσει όλα μάτς στην έδρα του και να πάρει τουλάχιστον ένα μάτς εκτός. Η λογική λέει ότι με 10 νίκες τη δουλειά σου την έκανες. Ό,τι παραπάνω έρθει είναι καλύτερο. Okay. Ό,τι λιγότερο έρθει όμως, μάλλον σε καταδικάζει. Οπότε το διάστημα μπορεί να μην έχει παιχνίδια, μπορεί να μην έχει αγωνιστική δράση, μπορεί το θέμα του Σμιθ να απασχολεί, αλλά η ομάδα πρέπει να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά σε αυτό το διάστημα, να προπονηθούν όλοι μεταξύ τους, να δουλέψουν πράγματα που θέλει να βάλει και ο νέος προπονητής, γιατί υπάρχει και νέος προπονητής, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, ο οποίος προφανώς και γνωρίζοντας την κατάσταση, θέλει όσο μπορεί να βάλει κάποιες δικές του πινελιές στην ομάδα. Οπότε το διάστημα αυτό είναι σημαντικό, παρότι δεν έχει παιχνίδια. Αυτά μετά του Μπάστη. Ξαναλέω ότι νομίζω ότι αύριο είναι η μέρα για τον Σμιθ που θα περιμένουμε εξέλιξη, ίσως και οριστική, για τον Αμερικανό Γκάρντ. Αν έκπληξη να γίνει κάτι σήμερα που να έχει έτσι οριστική κατάσταση, το αναφέρω γιατί ουσιαστικά στις επαφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με την πλευρά του ατζέντη του, αυτό που το έχει υποθεί είναι ότι μέχρι Δευτέρα, μέχρι την Τετάρτη μάλλον, συγγνώμη, πρέπει να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Αυτά με τα μπασκετικά. Είπαμε ότι δεν υπάρχει παιχνίδι μπροστά. ΠΑΟΚ θα παίξει, αν θυμάμαι καλά, στη Λάρισα το πρώτο φιλικό, ή στη Θεσσαλονίκη πρώτα και μετά στη Λάρισα, μάλλον το δεύτερο πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Είναι καλό που θα έχει δύο φιλικά και με μια ομάδα που και αυτή προσπαθεί να μείνει σε αγωνιστικό ρυθμό και είναι και ανταγωνίστρια, έτσι να το σκεφτούμε, γιατί η Κλάρα okay, δεν έχει σωθεί, δεν έχει τελειώσει, είναι πιο πάνω, αλλά και αυτή παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία. Αυτά με τα μπασχετικά. Έβλεπα πριν παιχνίδια στην Τουρκία για το κύπελο Final 8 και στην Τουρκία, ξεκίνησε από σήμερα. Τώρα βλέπω μια διαφήμιση για το Final 8 της Ισπανίας, το οποίο ξεκινάει στις 13 του μήνα. Εμείς εδώ κλασικά, δύο ημιτελικοί σέδρες των ομάδων, τελικός Κυριακή στην Κρήτη, δύο ωράκια, όποιος και αν παίζει εκεί, με παιδάκια στο γήπεδο, μια εντελώς ξενέρωτη κατάσταση, μια εντελώς έτσι αδιάφορη κατάσταση στον τελικό. Δεν ξέρω πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω να φτάσουμε σε κάποια φάση, σε ένα σημείο να μπορούν οι φίλοι των ομάδων να πάνε να δουν τις ομάδες να εκδικούν ένα τίτλο. Γιατί δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό τελικό που σηκώνουν όλους τους τίτλους τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια. Απέξει μια ομάδα, ο Προμηθέας μπορεί να έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία στην ιστορία του να κατακτήσει ένα τίτλο. Okay, μπορεί να μην έχει τεράστια οπαδική βάση, αλλά το διεκδικήσει. Το Περιστέρι, για παράδειγμα. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει τίτλους. Okay, έχει ένα κύπελο πρόσφατα. Αλλά και πάλι. Ακόμα και ο Διαγόρα Δροπηδέων έχει σήμερα που μιλάμε δυνατόν να διεκδικήσει ένα τίτλο. Ακόμα και αν το καταφέρει να πάει στο τελικό και να το πάρει, θα πάνε στο τελικό παιδάκια από τα σχολεία της Κρήτης. Κάτι το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί. Και αν είναι κάτι που αρέσει σε κάποιον που έχει νορμάλ κεφαλικά κύτταρα, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το επικροτούν και λένε τι ωραία και τι ωραία ατμόσφαιρα. Και... τέλος πάντων. Λοιπόν, μικρή παρένθεση αυτή, την κλείνουμε. Στα γύρω-γύρω που έχουν να κάνουν με τα τμήματα του ΑΣ, υπήρχε μια εξέλιξη σήμερα στο Πόλο και μάλιστα εξέλιξη που είναι έτσι χαρακτήρα ιστορικό, γιατί η αλλαγή στον πάγκο που έγινε είναι πραγματικά μια αλλαγή μετά από πολλά πολλά χρόνια, με τον Θοδωρή Χατζηθεοδόρου να αναλαμβάνει. Γνωστό για όσους ασχολείστε με το άθλημα, όσοι το έχετε παρακολουθήσει λίγο κατά καιρούς, ένας πολίστας πολύ γνωστός και στην εθνική ομάδα. Ανακοινώθηκε από τον ΑΣ η συμφωνία με τον Θοδωρή Χατζηθεοδόρου. Ο Πάνος Βέργος, μετά από πάρα πολλά χρόνια,
αποχωρεί από το τμήμα πόλο του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι το τμήμα πόλο είναι σε δύσκολη κατάσταση, παίζει για την παραμονή του. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη αλλαγή έχει να κάνει με αυτό, με το σοκ που μπορεί να χρειάζεται η ομάδα με τον νέο προπονητή, και έτσι ο Θοδωρής Χατζηδεοδόρου είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει το έργο να κρατήσει τον ΠΑΟΚ στην Α1 του πόλου. Έτσι είναι και αυτή μια εξέλιξη σημερινή. Την αναφέρουμε, έχουμε πει ότι όποτε υπάρχει κάτι που αξίζει να αναφερθεί από το τμήμα του ΑΣ, εδώ είμαστε και θα τα αναφέρουμε, και φυσικά όσο μπορούμε να αναδεικνύουμε τους πρωταγωνιστές από εκεί που δεν έχουν και πολλές φορές πολλά φώτα επάνω τους. Όποτε μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα θα το κάνουμε και θα έχουμε έτσι αναφορά σε αυτά τα τμήματα που, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα όπως άλλα. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Μαζί μας φυσικά ήταν η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Στη Στοίχημαν έχετε πάρα πολλές επιλογές ακόμα και σε μέρες που πιστεύετε ότι δεν θα βρείτε πολλά να παίξετε. Αν μπείτε στο στοίχημαν.gr θα βρείτε πραγματικά πάρα πολλές επιλογές. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογή ο τάμπλετ ή για το κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε, να έχετε μαζί σας τη Στοίχημαν. Μην ξεχνάτε ότι στη Στοίχημαν υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές και στο καζίνο, το οποίο είναι ανανεωμένο και έχει πραγματικά πάρα πολλά παιχνίδια κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Η BEZ με τον BEZ Router είναι επίσης μαζί μας. Το BEZ Router, το οποίο σας δίνει δυνατότητα να ξεκολλήσετε πραγματικά από την κολλημένη Web TV που μπορεί να έχετε. Να παρακολουθήσετε δηλαδή με την ίδια ταχύτητα ίντερνετ, χωρίς κανένα πρόβλημα Web TV, χωρίς να κολλάει η εικόνα ή ο ήχος. Σημαντικότερη ακόμα και από ταχύτητα του ίντερνετ που φτάνει σε ένα χώρο είναι η διανομή του συσκευές που το ζητούν, και το BEZ Router σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε εσείς να επιλέξετε με το BEZ Router που θα δίνετε εσείς προτεραιότητα, ούτως ώστε να παρακολουθείτε Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα. Μιλάμε για ένα router διαφορετικό από τα router των παρόχων της τηλεφωνίας. 23 12 31 34 34 και το BEZ Router έρχεται στην πόρτα σας κατευθείαν για να παρακολουθήσει το Web TV χωρίς προβλήματα. Πάντα μαζί μας και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Στα Data Labs μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα, να γίνετε επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες, να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια εξειδίκευσης για να πάρετε φόδι και να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού, σεμινάρια και στην πληροφορική φυσικά. Προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικός δικτύων, για να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Όλα αυτά στο κέντρο Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Αμήνης 14α, 2310 22 29 62 και datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες. Το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Αύριο θα είμαστε εδώ. Λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα αύριο λόγω του αγώνα του ΠΑΟΚ 8, έτσι, με τη μετάδοση από το ΆΚΑ. Αλλά εδώ θα είμαστε και την ώρα του αγώνα, ίσως όχι μέχρι το τέλος, αλλά θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε όλα όσα θα γίνουν στη ρεβάνς του κυπέλου. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Τάσος Τρέγκας και Ζάχος Ντρούλινγκ εδώ, Ράδιο Μαρμίτα, και με τη δική σας έτσι ωραία συμμετοχή. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.